Λυπάμαι, πρέπει να βγάλετε κλειδάκια, αναπτήρες, κέρματα. Λυπάμαι. Έχουμε προβλήματα και πρέπει να βγάλετε τα παπούτσια σας, τη ζώνη σας, το πάνω. Θέλετε να βγάλω και τίποτα άλλο ή φτάνουν αυτά? Όχι, φτάνουν αυτά. Αλλά αν ξαναχτυπήσετε θα αναγκαστώ να σας κάνω σωματικό έλεγχο. Να σας πω, θα σας τον κάνω εγώ τώρα το σωματικό έλεγχο για να μην σας ταλαιπωρούμε κιόλας. Ο συνάδελφος μου το κάνει, δεν με πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπελεγρής είναι εδώ? Ήρθατε να τον δείτε, γιατί λείπει αυτή τη στιγμή. Για τον κύριο Φουντά έχω έρθει. Επαγγελματικό θέμα ή προσωπικό? Ανάκριση μου κάνετε? Όχι, με συγχωρείτε. Δεύτερο γραφείο αριστερά. Ευχαριστώ. Κάνουμε. Τακτοποιηθήκαμε. Ναι, κύριε διοικητά. Μπράβο. Μπράβο, τέλεια. Και μ' αρέσει γιατί διακόσμησες το γραφείο σου με πολύ γούστο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, σας ακούω. Τι είναι αυτό που σας απασχολεί? Ξέρετε, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, επειδή πρόκειται... για ένα φίλο. Να υποθέσω τον κύριο? Όχι, όχι, καμία σχέση. Ο κύριος είναι εδώ για την Ιρβάνα του. Ο φίλος που σας λέω είναι συνάδελφος. Και για να εκπληρώσει το καθήκον του και τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, ντύθηκε γυναίκα. Μάλιστα. Βέβαια, ντύθηκε γυναίκα για τις ανάγκες της αποστολής. Αλλά δυστυχώς, ενώ η αποστολή έχει τελειώσει, αυτός εξακολουθεί ακόμα να ντύνεται. Πιστεύω ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πισκινόγλου, αυτά τα πράγματα σε γενικές γραμμές συμβαίνουν. Δεν πρέπει να κρίνεις τον συνάδελφο και φίλο σου. Όχι, όχι, δεν το κρίνω, δεν καταλάβατε, όχι. Απλώς δημιουργεί σε μένα κάποιο πρόβλημα όλο αυτό, γιατί έφυνες εγώ ένα συνάδελφο που λέγεται Θωμαής. Και εκτός τούτου έχει ερωτευθεί και ένα μέλος της οικογένειάς μου. Της οικογένειάς σου? Τέλος πάντων, η Θωμαής έχει ξεφύγει, εντάξει. Όλα αυτά με τα κουνάκια και τα δανταλωτά ισόρουχα προφανώς έχουν δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω απλώς αν άλλαξε το παραμύθι ή απλώς επηρεάζεται από την πίεση της εξουσίας. Ποια εξουσία? Δεν καταλαβαίνω. Και με ποιο μέλος της οικογένειας έχει σχέση το Μάης? Με τον πεθερό μου. Τον κύριο διοικητή. Δείξε παρακαλώ προσεκτικά αυτή την κάρτα και πες μου τι βλέπεις.